και καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάτε το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση, να διευρύνουμε την πληροφορία, την αγάπη, τη συνείδηση. Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις συγκεκριμένα πραγματάκια για το πώς μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου σε όλα τα επίπεδα. Στον έρωτα με τον ίδιο στον εαυτό, στον έρωτα με τους άλλους ανθρώπους, στον έρωτα με τον σύντροφό σου. Πώς μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου στο οικονομικό επίπεδο. Πώς μπορείς να επιτύχεις τη ζωή σου. Αλλά τι γίνεται, υγεία, επιτυχία, ευτυχία. Μήπως τα έχουμε όλα λίγο μπερδεμένα και δεν ξέρουμε τι θέλουμε ακριβώς. Πώς μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά για να τα φέρουμε στη ζωή μας, για να τα δημιουργήσουμε στη ζωή μας. Γιατί τα πάντα τα δημιουργούμε. Τα πάντα τα ενεργοποιούμε, τα ακτινοβολούμε εσωτερικά. Τα πάντα είναι εσωτερική δουλειά και μετά δημιουργείς αυτή εκεί την εξωτερική πραγματικότητα. Πώς λοιπόν μπορούμε να διαμορφώσουμε την καθημερινότητά μας. Χρειάζεται, λένε, να αλλάξει τη σκέψη σου. Πώς θα αλλάξω τη σκέψη μου, πώς μπορώ ξαφνικά να μετατρέψω μία αρνητική σκέψη σε θετική. Για κάντε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας και θα απαντήσω σε λιγάκι. Μπορώ να αντιστρέψω, να μετατρέψω ένα αρνητικό συναίσθημα σε θετικό. Για κάντε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας και θα απαντήσω σε λιγάκι. Μπορώ ξαφνικά να ξυπνήσω ένα πρωί και να πω ότι ξέρεις τι, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος και αυτό να αρχίσει να λειτουργεί. Να αρχίσω να το δημιουργώ, να το διαμορφώνω. Για κάντε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. Για προσπαθήστε όλα αυτά να τα βάλετε μέσα στην καθημερινότητά σας και να τα κάνετε. Στην καθημερινότητά σας και να τα κάνετε. Μπορείτε. Υπάρχει πειθαρχία, αφοσίωση, να είσαι επιμελής, να είσαι εκεί, αφοσιωμένος στο στόχο σου. Αλλά δεν αλλάζουν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη έτσι τα πραγματάκια. Δεν αλλάζει η σκέψη από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν αλλάζει το συναίσθημα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν αλλάζει η διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όπως λέω πάρα πολύ συχνά, το πρώτο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πηγαίνεις προς την κατεύθυνση που αισθάνεσαι καλά. Και συναισθηματική κατάσταση αυτή που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Προς εκείνο το σημείο. Προς τις δράσεις εκείνες. Και έχουμε βγει πάλι έξω στη φύση για τον πρωινό περίπατο, για τον διαλογισμό μου. Συνδεθείτε με τη φύση εδώ, τον τζικάκι, τζιτζιρίζει, Ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει τα υπόλοιπα, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη γιατί είμαι πάνω στο βουνό. Αλλά έχω έρθει να κάνω τη σύνδεσή μου. Ποια είναι τα ερεθίσματα λοιπόν τα οποία διαμορφώνω εγώ στο δικό μου πρωινό. Τι έχω κάνει τώρα, θα γυρίσω λίγο. Τι έχω κάνει λοιπόν και έχω αλλάξει το πρωινό μου. Πώς το έχω ξεκινήσει. Σας αγαπώ, σας θέλω την αγάπη μου.